Η κυβέρνηση άνοιξε τα σχολεία με τον ίδιο τρόπο που τα άκλεισε πριν από τις διακοπές. Δηλαδή, χωρίς κανένα, μα κανένα μέτρο. Το μόνο μέτρο που πήρε είναι ένα επιπλέον self-test για τους μαθητές την πρώτη εβδομάδα. Η κατάσταση ήταν δύσκολη ακόμη και πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων. Δηλαδή, τα σχολεία λειτουργούσαν με τεμποδίων λόγω της έλλειψης και μαθητών που νοσούσαν ή ήταν στενές επαφές, αλλά και εκπαιδευτικών. Το σχολείο έμεινε ανοιχτό χάρη στις υπερπροσπάθειες των εκπαιδευτικών. Αυτή όμως η κατάσταση θα χειροτερέψει πάρα πολύ σε σχέση με την μετάλλαξη όμικρον. Οι εκπαιδευτικοί κάνουμε κάθε προσπάθεια και είμαστε αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να κλείσουν τα σχολεία. Πραγματικά, κάνουμε κάθε προσπάθεια, αλλά μας έχουν φορτώσει, εκτός από τον κύριο μας ρόλο που είναι να είμαστε παιδαγωγοί και δάσκαλοι, να είμαστε νοσοκόμοι, να είμαστε γιατροί, να είμαστε οτιδήποτε άλλο. Η κυβέρνηση έχει αφήσει μέχρι και τώρα, στο δεύτερο τετράμινο του σχολικού έτους, πάρα πολλά κενά και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στη δευτεροβάθμια. 3.000 κανονικά κενά. Φανταστείτε τώρα τι θα γίνει με τους καθηγητές στη δευτεροβάθμια ή και στην πρωτοβάθμια, οι οποίοι νοσούν, λείπουν ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Τα κενά αυτά δηλαδή θα μεγαλώσουν ακόμη περισσότερο. Ήδη από την πρώτη μέρα λειτουργίας των σχολείων τα στοιχεία που έχουμε είναι περίπου στις 15.000 οι μαθητές οι οποίοι έχουν νοσήσει και πάνω από 5.000 οι καθηγητές. Στην πρώτη ΕΛΜΕ, σε λιγότερο από τα μισά σχολεία που πήραμε στοιχεία, οι μαθητές οι οποίοι βρέθηκαν θετικοί, η εκθέση ήταν 109, ενώ οι καθηγητές 18. Και αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί. Σήμερα που πήραμε για παράδειγμα τηλέφωνο στα σχολεία, ήδη τα κρούσματα είχαν αρχίσει να αυξάνονται από τη δεύτερη μέρα. Εάν λοιπόν η κυβέρνηση θέλει να αφήσει να έχει ανοιχτά τα σχολεία, γιατί φέτος την έπιασε ο καημός και για τις ψυχοκοινωνικές συνέπειες των παιδιών, αλλά και για τα μαθησιακά κενά, και αν ήθελε να πραγματικά να αφουγκραστεί τον καημό των παιδιών, δεν θα τους έκανε δώρο πέρσι την ελάχιστη βάση εισαγωγής, ούτε την τράπεζα θεμάτων. Θα έπαιρνε μέτρα φέτος. Θα έστελνε δηλαδή προσωπικό, θα έκανε αναδιάταξη της ύλης ώστε να μπορούν να καλύψουν τα παιδιά και τα κενά από τις προηγούμενες χρονιές, θα έκανε ενισχυτική διδασκαλία και πρόσθετη διδακτική στήριξη. Θα έστελνε προσωπικό εξειδικευμένο στα σχολεία για τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες των παιδιών. Τίποτα από όλα αυτά δεν έκανε. Αυτό έχει, όλο το βάρος έχει πέσει σε εμάς, οι οποίοι προσπαθούμε με όλα τα μέσα να στηρίξουμε τα παιδιά και να κρατήσουμε ανοιχτά τα σχολεία. Εμείς είμαστε οι μόνοι ίσως που θέλουμε ανοιχτά τα σχολεία. Αλλά θέλουμε και μέτρα, γιατί έτσι όπως πάει θα τα κλείσει. Δεν μπορεί να διατηρεί αυτά τα απαράδεκτα πρωτόκολλα του 50-1% για να κλείσει το τμήμα ή τις 5 ημέρες καραντίνας. Δεν μπορεί να τα διατηρεί αυτά και μετά να μας λέει ότι δεν θα κλείσουν τα σχολεία. Εμείς οι εκπαιδευτικοί ανησυχούμε πάρα πολύ, φαντάζομαι και οι γονείς και οι μαθητές. Σήμερα έχουμε 25-27 τμήματα και μάλιστα όπου δεν υπήρχαν τέτοιου είδους τμήματα, φρόντισαν να τα κατασκευάσουν κάνοντας συγχωνεύσεις σχολείων. Και αρκεί να σας πω ότι στα δύο σχολεία, στο 11ο, ας το πω έτσι, ΓΕΛ και στο ΕΠΑΛ Κουφαλίων που έγιναν συγχωνεύσεις σε τμήματα, αυτά τα τμήματα μέχρι τα Χριστούγεννα είχαν από 10 κρούσματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θα γίνει αυτή τη στιγμή με την όμικρον. Άρα λοιπόν πρέπει να αραιώσει τους μαθητές, να σπάσει τα τμήματα, να γίνονται τα τεστ με ευθύνη του ΕΟΔΗ στα σχολεία, για να γίνεται και σωστή η χνηλάτιση, γιατί την κάνουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν γνωρίζουμε, και για να γίνεται και σωστά το τεστ. Εκτός από αυτό, πρέπει να στείλει εκπαιδευτικούς στα σχολεία, όχι μόνο να καλύψει τα υπάρχοντα κενά, τα οποία είναι πολλά, αλλά να καλύψει και τα κενά από εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα λείψουν λόγω ασθένειας. Πρέπει τα τεστ για όλους να είναι δωρεάν, και τα rapid test αλλά και τα PCR test. Τα συνεργεία τα οποία υπάρχουν, να πυκνώσει ο αριθμός των συνεργείων που υπάρχουν για τα rapid test. Πάρα πολλοί γονείς, επειδή δεν βρίσκουν συνεργείο, πηγαίνουν και πληρώνουν. Να σας πω ότι στη Σύνδο, για παράδειγμα, που μένω εγώ, που είναι βιομηχανική περιοχή, έχει 10.000 κατοίκους, 3 νηπιαγωγεία, 3 δημοτικά και 3 σχολεία της δευτεροβάθμιας. Rapid test, συνεργείο για rapid test, έρχεται ανά 20 μέρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο γονιός θα αναγκαστεί να πάει και δουλεύουν και μέχρι τις 3, έτσι. Πάρα πολλοί γονείς αναγκάζονται και πάνε και πληρώνουν.
όλα αυτά τα τεστ. Να φροντίσει λοιπόν να δώσει χρήματα και στις σχολικές επιτροπές γιατί, πώς το λένε, για την προμήθεια υλικών προστασίας και των εκπαιδευτικών και των μαθητών και των καθαριστών οι οποίοι δουλεύουν εκεί, δηλαδή μάσκες προστασίας, να προσλάβει καθαριστές επιτέλους, μόνιμο προσωπικό. Πρέπει να σας πω ότι εν μέσω πανδημίας το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα, το εργαστηριακό κέντρο του Ευκλήδη, είχε μείνει χωρίς κανένα καθαριστή. Ενώ μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης οι καθαριστές στα σχολεία παίζαν τις μουσικές καρέκλες. Τι εννοώ με αυτό? Φύγε από αυτό το σχολείο, πήγαινε σε εκείνο. Φύγαινε από το άλλο το σχολείο, πήγαινε στο άλλο. Και όχι μόνο αυτό, στέλναν καθαριστή σε σχολείο για τρεις ώρες και του έλεγαν: μήπως μπορείς να το διαθέσεις και στο εργαστηριακό κέντρο του Ευκλήδη για τις τρεις ώρες? Είναι δυνατόν? Απαράδεκτη κατάσταση. Δυστυχώς το αφήγημα της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας ότι όλα κύλησαν ομαλά και ότι ξεκίνησε η νέα χρονιά με κρούσματα που τα βρήκε το Υπουργείο καταραίει στην πράξη, γιατί δημιουργεί πραγματικά μια σειρά από ερωτήματα. Αν το Υπουργείο λοιπόν πανηγυρίζει που κατάφερε την πρώτη μέρα να βρει τόσα πολλά κρούσματα, γιατί αυτό δεν έγινε νωρίτερα, πριν ανοίξουν τα σχολεία? Γιατί αυτό δεν γίνεται ενιαία σε όλες τις δομές της παιδείας, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών? Δεύτερον, αν την δεύτερη μέρα έχουμε στο άθροισμα 25.000 κρούσματα, αναρωτιόμαστε ποια θα είναι η κατάσταση στις επόμενες μέρες. Επίσης, ποια θα είναι η κατάσταση σε σχέση με την καθαριότητα στα σχολεία? Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μέσος όρος που αντιστοιχεί σε μια καθαρίστρια είναι 12 με 13 αίθουσες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να αντικειμενικά να καλύψει τις ανάγκες των μαθητών, τις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας για απολύμανση και καθαριότητα. Ταυτόχρονα, οι περίφημες προσλήψεις που εξαγγέλει το Υπουργείο για τους 4.800 εκπαιδευτικούς, να δώσω μια εικόνα εδώ, μπορεί να την έχετε κιόλας, αφορά 98 εκπαιδευτικούς στην Κεντρική Μακεδονία. Είναι σταγόνα στον ωκεανό πραγματικά για να καλυφθούν τα τεράστια κενά που έχουν δημιουργηθεί όχι μόνο από την πανδημία, που έχουν δημιουργηθεί και από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Γιατί, ξέρετε, το αφήγημα ότι έχουν καλυφθεί τα κενά των εκπαιδευτικών καταραίει και με τις δηλώσεις που έκαναν οι μαθητές του σχολείου του πρώτου λυκείου Ευόσμου, που έλεγαν ότι πριν κλείσουν τα σχολεία, δύο εβδομάδες δεν είχαν εκπαιδευτικό στο μάθημα της οικονομίας. Ένα μάθημα που είναι για που συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Επιπλέον, το αφήγημα με τα self-test δείχνει πραγματικά ότι αυτή η ατομική ευθύνη που έχει πέσει στις πλάτες των γονιών δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι χαρακτηριστικό τα τηλεφωνήματα που είχαμε κυρίως από την επαρχία, που μας έλεγαν σήμερα γονείς ότι χρειάζεται να ταξιδέψουν 40 και 50 χιλιόμετρα για να βρεθούν σε δομή του ΕΟΔΗ για να κάνουν τεστ. Έχουμε δηλαδή κρούσματα σε σχολεία της επαρχίας και για να μπορέσουν να κάνουν rapid test, γιατί δεν υπάρχουν δομές, αναγκάζονται και μεταφέρονται 40 και 50 χιλιόμετρα. Αναγκάζονται να πάρουν άδεια οι γονείς, γιατί πρέπει να κάνουν και μέχρι και 5 επαναλαμβανόμενα τεστ σε μια εβδομάδα. Καταλαβαίνετε τι τεράστια δυσκολία έχει αυτό. Όσο για στο πολυοδομικό συγκρότημα, οι ουρές είναι ατελείωτες. Τις έχετε δει, οπότε οι γονείς τι κάνουν? Αναγκάζονται να βάλουν το χέρι στην τσέπη, να πληρώσουν από μόνοι τους rapid test τιμωριακά για να δουν την κατάσταση υγείας των μαθητών. Αύριο στις 6.30 ώρα το απόγευμα θα βρεθούμε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για να μεταφέρουμε την πραγματική εικόνα και στο Υπουργείο και στην κυβέρνηση για να σπάσει και το αφήγημα ότι όλα κινούν καλά. Και την Παρασκευή θα καλέσουμε σε διάφορες δράσεις στα σχολεία και τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, ώστε πραγματικά να πάρουμε εμείς μέτρα για να μπορέσουν να συνεχίσουν να είναι ανοιχτά τα σχολεία και να μην έχουμε μια από τα ίδια, μια χαμένη σχολική χρονιά και με τεράστια ζητήματα για την υγεία των μαθητών και των οικογενειών τους και του περιγύρου τους. Βλέπουμε κι εμείς πως άνοιξαν τα σχολεία με χειρότερους όρους από ό,τι πριν, όχι μόνο υγειονομικά αλλά και εκπαιδευτικά. Αν σκεφτούμε πως και με τα σχολεία πριν τις γιορτές ένα 20-30% των κρουσμάτων ήταν μαθητές, εάν ξαναυπάρξει ένα τέτοιο ποσοστό, το σχολείο θα είναι μια υγειονομική βόμβα. Είναι ξεκάθαρο βέβαια πως τα τωρινά υγειονομικά μέτρα είναι της πλάκας, γεγονός που δεν έτυχε. Η επιβίωση της οικονομίας βλέπουμε πως είναι σημαντικότερη από την υγεία και την ασφάλειά μας. Εμείς όμως έχουμε όνειρα. Θέλουμε να σπουδάσουμε, θέλουμε να μάθουμε και να είμαστε και ασφαλείς. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Γι' αυτό έχουμε και τα παρακάτω αιτήματα.
Πρόσληψη καθηγητών που συνδέεται άμεσα με τη μείωση των μαθητών στις τάξεις και εκτός πανδημίας, άμα το σκεφτούμε, θα γινόταν ένα πολύ πιο ποιοτικό μάθημα με μαθητές που είναι σε μια τάξη 15 αντί για 25. Επαναλαμβανόμενα rapid test με ευθύνη του Υπουργείου και του ΕΟΔΗ για όλους τους μαθητές. Άμεση προσαρμογή της ύλης όλων των τάξεων λόγω των κενών που έχουν δημιουργηθεί μέσα από την τηλεκπαίδευση και για τους καθηγητές και για τους μαθητές είναι πολύ δύσκολο. Και καμία σκέψη για το νομοσχέδιο για την Τράπεζα Θεμάτων και την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν πράξη, αλλά δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα λόγω συγκεκριμένης πολιτικής επιλογής. Αυτή η επιλογή μείωσε τα χρήματα για την υγεία, για την παιδεία, μόνο και μόνο αν σκεφτούμε πως τα τελευταία 10 χρόνια έχει μειωθεί κατά περίπου 2 δισεκατομμύρια ο προϋπολογισμός για την παιδεία. Γι' αυτά λοιπόν θα παλέψουμε με το παρακάτω σχέδιο δράσης. Με τους αγώνες μας μπορούμε να συμβάλλουμε αυτά που πρέπει να κάνει το Υπουργείο. Μπορούμε να επιβάλλουμε. Τετάρτη 12 Ιανουαρίου, ενημέρωση των τάξεων για τα αιτήματά μας. Την Πέμπτη στηρίζουμε την κινητοποίηση των γονέων και των εκπαιδευτικών στο άγαλμα του Βενιζέλου στις 6 και την Παρασκευή είναι Πανελλήνια Μέρα Δράσης με όλες τις μορφές. Καλούμε τους μαθητές για κινητοποιήσεις, για καταλήψεις, για αποχές. Παρασκευή επίσης 14 πρώτου, τοπικές κινητοποιήσεις στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, Δημαρχείο Καλαμαριάς, στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.